Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky. Πρωταγωνιστής για την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή είναι η σύνοδος που πραγματοποιείται στο Κάιρο με στόχο να υπάρξει έστω και μία ελπίδα για την προστασία των αμάχων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Οι προσδοκίες είναι μικρές αλλά και οι απουσίες ιχυρές. Στη σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοδάκης. Καθώ η ανησυχία για τον κίνδυνο κλιμάκο του πολέμου Ισραήλ-Χαμά εντείνεται εν ώψη τη χερσαία εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, η διεθνή διπλωματία ανέλαβε δράση στην Αίγυπτο με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη Σύνοδο, το παρόν έδωσαν οι ηγέτε του αραβικού κόσμου και τη Ευρώπη, χωρί όμω των Αμερικανών και των εμπόλεμων, ενώ τέθηκαν επιτάπητο η κατάπαυση του πυρό, η ανθρωπιστική βοήθεια και η απελευθέρωση των ομήρων. Οι ηγέτε των Αραβικών χωρών και τη Δύση επιχειρούν να βρουν ένα κοινό τόπο, μια κοινή συνισταμένη, προκειμένου να επιτευχθεί σε πρώτη φάση μια εκεχηρία αλλά και η προστασία των αμάχων. ο Αιγύπτιος πρόεδρος Φατά Χαλσίση, η χώρα του οποίου φιλοξενεί τη Σύνοδο, κάλεσε τους ηγέτες να συμφωνήσουν στον οδικό χάρτη για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης και την ειρήνευση στην περιοχή. Στους στόχους του οδικού χάρτη περιλαμβάνονται τρόποι για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμφωνία για την κατάπαυση, την οποία θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στη λύση των προβλημάτων των δύο κρατών. خلص يا عمو οι στιγμέ είναι κρίσιμε για την περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην παρέμβασή του. Θα πρέπει όλοι να καταδικάσουμε τη βία σε όλε τι μορφέ τη, όπω είπε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό επανέλαβε τι θέσει τη Αθήνα για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά πάντα σε συμφωνία με το διεθνέ δίκαιο, ενώ ανέφερε ότι η Χαμά δεν είναι η Παλαιστίνη και δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. The the Σύμφωνα τώρα με τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδάνία, ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός των κατοίκων της Γάζας μέσα στην περιοχή, ο εσωτερικό δηλαδή εκτοπισμός, θα μπορούσε να είναι έγκλημα πολέμου με το Μαχμούτ Αμπάς να διαμηνεί παντού ότι οι Παλαιστίνοι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη γη τους. Oh yeah. Η Τουρκία ποτέ δεν θα επιτρέψει να συνεχιστούν τα βάσανα των Παλαιστινίων, διαμήνυσε από το Κάιρο ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Απευθυνόμενο στη Σύνοδο Κορυφή Ειρήνη, είπε ότι εάν οι Ισραηλινέ επιθέσει συνεχιστούν, αυτέ οι επιθέσει θα απειλούσαν την παγκόσμια σταθερότητα και την ειρήνη με γεωγραφική κλιμάκωση. Ο Φιντάν σημείωσε ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνη απαιτεί ένα νέο μηχανισμό εγγυήσεων και είναι απαραίτητη η εγγύηση των βημάτων που λαμβάνονται από τα μέρη για δίκαιη ειρήνη. Ενώ εξαπέλυσε πειρά προ τι ΗΠΑ, τονίζοντα ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ ισοδυναμούσε με έγκριση εκ μέρου των ΗΠΑ τη καταστροφή τη Γάζα και υπογράμισε ότι αυτό σημειώθηκε από την ιστορία. Όπω όλα δείχνουν, ο δρόμο τη συνένεση είναι ανηφορικό, καθώ οι ηγέτε του αραβικού κόσμου στι παρεμβάσει του στράφηκαν εναντίον του Ισραήλ, κατηγορώντας το για του βομβαρδισμούς στη Γάζα και προσπάθεια εκτοπισμού των Παλαιστινίων, ενώ ορισμένοι από αυτού ζήτησαν να ισχύσουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα που περιγράφουν μια κατάσταση σταθερότητα. Και βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό. Οι ηγέτε τη Δύση από την πλευρά του καταδίκασαν τι τρομοκρατικέ επιθέσει τη Χαμά και ζήτησαν την απελευθέρωση των Ομήρων. Δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη χωρί αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, ήταν η κοινή συνισταμένη των παρεμβάσεών του. Συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Φατά Χαλσίση, είχε ο Βρετανό πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ, λίγο πριν από την έναρξη τη Συνόδου για την Ειρήνη. اللي نستخلصها من الازمه ديت هو احياء عمليه السلام مره اخرى واعطاء امل للفلسطينيين باقامه دولتهم الفلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمه القدس. And we believe very strongly in providing extra humanitarian aid into Gaza and we look forward to playing an important role together with Egypt in making sure that that aid can get to people as quickly as possible. όλα αυτά την ώρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Πάιντεν, παραδέχτηκε πω η Χαμά επιτέθηκε στο Ισραήλ, ούτω ώστε να εμποδίσει την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Δύο Αμερικανίδε τώρα ομήρους, μητέρα και κόρη, άφησαν ελεύθερε οι τρομοκράτε τη Χαμά σχεδόν δύο εβδομάδε μετά την απαγωγή του, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσει για την απελευθέρωση κι άλλων ομήρων με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Παράλληλα, ξεκίνησε εκεί η μεταφορά ανθρωπιστική βοήθεια από τη Ράφα, ενώ το δράμα των κατοίκων τη Γάζα συνεχίζεται. Οι δύο Αμερικανίδε, η 18χρονη Νάταλη και η μητέρα τη Τζούντι, είναι οι πρώτοι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθερε από την τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμά. Μετά από ομοιρία δύο εβδομάδων και μετά από τη μεσολάβηση του Κατάρ, οι δύο Αμερικανίδε είναι πλέον ελεύθερε. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy. And she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand, but she told me it's nothing. She's okay. And we know you're so brave and strong and that's how you and your mom made it through this. I was just very happy and so are all my neighbors. Με τις δύο γυναίκες είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Μπάιντεν, διαβεβαιώνοντάς τες ότι έχουν την πλήρη υποστήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Με τη χερσαία επέμβαση να βρίσκεται πρώτο πυλόν, η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη των 400 ασθενών και των 12.000 εκτοπισμένων Παλαιστινίων που βρίσκονται στο νοσοκομείο Αλκούντ της Γάζας. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε και η Παλαιστινιακή Ερυθρά η ανακοίνωσαν ότι έλαβαν ειδοποίηση από το Ισραήλ για εκένωση, κάτι όμω που διέψευσε ο Ισραηλινό στρατό. Την ίδια ώρα όμω συνεχίζονται οι αιματηρέ επιθέσει στο βόρειο μέτωπο μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και τη Χεσμολά από το Λίβανο, ενώ έντονε είναι οι ανησυχίε ότι η Δυτική Όχθη θα μετατραπεί σε μια νέα αιστεία βιοτήτων. Εν μέσω Παλαιστινιακών διαδηλώσεων και συγκρούσεων, ο Ισραηλινό στρατό πραγματοποιεί επιδρομέ σε αναζήτηση τρομοκρατικών οργανώσεων στη Δυτική Όχθη, πλήττοντα στόχου, εισβάλλοντα σε σπίτια και προχωρώντα σε δεκάδε συλλήψει. Ο απολογισμό πρόσφατη επιδρομή στον καταβλισμό Νουρζάμ είναι 13 νεκροί. People here are denying that, but uh, amongst the 13 people killed, seven of them were children, two of those kids only 10 years old. Uh, so, yeah, you can imagine the people here are trying to pick up the pieces uh, and are very angry indeed. Με τη δυτική όχθη να βρίσκεται σε έναν βρασμό, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτα Μπά, αρνήθηκε ακόμη και να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Τζον Βάιντεν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ. Καθώ τα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Χεσμολά και Ισραηλινού στρατού συνεχίζονται στο βορρά, το Ισραήλ αποφάσισε να εκενώσει ακόμα μία μεθοριακή πόλη. Οι κάτοικοι τη κυρία Τσμόνα, που καλούνται να εγκαταλείψουν την πόλη του, περιγράφουν τον καθημερινό του τρόμο από τι πυραυλικέ επιθέσει. בינוי מסוג זה, שכבר נעשה בכמה יישובים בגבול הצפון, מאפשר לצה"ל להרחיב את חופש הפעולה המבצעי נגד ארגון הטרור חיזבאללה. Η Ισραηλινή κοινωνία όμως συνεχίζει να θρηνεί για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις επιθέσεις της Χαμάς. Φωτογραφίες εκατοντάδων νεκρών και αγνωμένων έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις ενός άδειου αμφιθεάτρου στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ ως φόρος τιμής. Την ίδια στιγμή νέε εικόνε φρίκη βλέπουν το φω τη δημοσιότητα, όπω οι αιματοβαμμένε αίθουσε ενό παιδικού σταθμού στο Μπερι.

Ο πόνο όμω και ο θυμό ξεχυλίζουν και για την Ισραηλινή ηγεσία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 80% των Ισραηλινών δηλώνουν ότι ο Πρωθυπουργό Νετανιάχου πρέπει να αναλάβει δημοσίω την ευθύνη για την αποτυχία αποτροπή τη επίθεση τη Χαμάς. Η πλειοψηφία των Ισραηλινών τάσεται την ίδια ώρα υπέρ της χερσαίας επίθεσης στη λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, τώρα κορυφώνονται οι πορείε συμπαράσταση προ τον Παλαιστινιακό λαό σε πολλέ χώρε στον κόσμο. Μάλιστα, δεν λείπουν οι εντάσει αλλά και τα επεισόδια, την ώρα που διάχυτο είναι ο για το ενδεχόμενο νέων αιματηρών επιθέσεων. <σκυριακά> δεν έχουν τέλο οι διαμαρτυρίε συμπαράσταση υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Εμπόλεμη ζώνη, θυμίζουν οι δρόμοι τη Γερμανία με του διαδηλωτέ να βάζουν φωτιέ σε αυτοκίνητα. <σκυριακά> Οι αστυνομικέ δυνάμει απαντούν με τη χρήση χημικών. Hey, hey. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι συνελήφθησαν και 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Γερμανία. Hey, hey. Στη Γαλλία φουντώνουν οι φωνές διαμαρτυρίας υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Χιλιάδε ήταν οι διαδηλωτέ που ξεχύθηκαν στου δρόμου του Παρισιού λίγε ώρε μετά την άρση τη απαγόρευση διαδηλώσεων από τι γαλλικέ αρχέ. <Κιλίδιες> <Κιλίδιες> Το οργισμένο πλήθο έσπασε τον αστυνομικό κλειό και ανέβηκε στο άγαλμα του Λέοναρτ Πολ Μόρι στην Πλάσ Ντελα Ρεπουμπλίκ και έγραψε συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων. Φωνάζοντα συνθήματα και κρατώντα πανώ... εκατοντάδε διαδηλωτέ συνεχίζουν να βγαίνουν στου δρόμου τη Κωνσταντινούπολη ω ένδειξη συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό. Τεταμένο είναι το κλίμα στην Ολλανδία. Οι δυνάμει ασφαλεία απομάκρυναν ομάδε διαδηλωτών από αεροδρόμια και στάσει τρένων και χτύπησαν με τα γκλόπ όποιον προσπαθούσε να αντισταθεί. Στη Βαρκελόνη, μια λαοθάλασσα διαδηλωτών κατέκλυσε του κεντρικού δρόμου καταδικάζοντα το αιματηρό χτύπημα στο νοσοκομείο τη Γάζα. <Κι> Πορείε πραγματοποιούνται και σε χώρε τη Λατινική Αμερική. <Κι> Σαντιάγκο, Κίτο, Ρίοντε Τζανέιρο και Μποκοτά ένωσαν τι φωνέ του υπέρ του παλαισθηνιακού λαού. No, ahora, bueno, si, es και όλα αυτά την ώρα που οι αρχέ σε όλε τι χώρε βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων. Αλλάζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μα. Την αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία προχώρησε ο οίκο αξιολόγηση Standard Poor's. Σημαντικό ορόσημο χαρακτήρισε την αναβάθμιση τη Ελλάδα ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης. Για ιστορικό παράθυρο ευκαιρία μιλά ο Υπουργό Οικονομία Κωστή Χαντιζάκη με τον Στέφανο Κασελάκη να υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Η αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας και από τον οίκο αξιολόγηση Standard Poor's γίνεται μία ακόμη επίσημη σφραγίδα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, καθώς μάλιστα εκδηλώνεται εν μέσω παγκόσμιων αναταράξεων επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αφήνει οριστικά πίσω την πολύχρονη κρίση με όπλα της τη σταθερότητα, τη συνέπεια και τη συνεχή πρόοδο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία από τον οίκο αξιολόγηση Standard Poor's. Χτίζονται οι προποθέσει για προσέλκυση ποιοτικότερων επενδύσεων στο σύνολο τη ελληνική οικονομία τόσο σε ελληνικού τίτλου όσο και σε ελληνικέ επιχειρήσει. Τα μέσα ενημέρωση σε όλο τον κόσμο σημειώνουν ότι η αναβάθμιση αυτή σημαίνει την ανάδυση τη χώρα μα από την οικονομική κρίση του 2018, τονίζοντα ότι ήταν το μόνο μέλο που η επιστοληπτική τη ικανότητα είχε αξιολογηθεί στην κατηγορία σκουπίδια. Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας κατά μία βαθμίδα από το ΒΒ+, στο 3Β- αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονομία, να προσελκύσει επενδύσεις και να μειώσει το κόστος δανεισμού. Αυτή η αξιολόγηση και τα θετικά σχόλια που έκαναν για την οικονομική και την πολιτική εξέλιξη της χώρας μας, πιστεύω ότι θα αποτυπωθούν στις αποδόσεις των ομολόγων μας ήδη αυτή τη στιγμή έχει μικρή διαφορά με τα γερμανικά ομόλογα η ίδια η έκθεση της Standard Poor's είναι παραπάνω από και τόσο εύγλωτη που προσωπικά δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ας τη διαβάσουν όσοι εξακολούθηση προσπαθούν να υποτιμήσουν τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία. Η χώρα είναι μπροστά σε ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας καθώς συνδυάζονται το σωστό μείγμα οικονομικής πολιτικής με την πολιτική σταθερότητα, ανέφερε ο Υπουργό Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Η επενδυτική βαθμίδα στηρίζεται στα πύληνα πόδια μια υγεία που καταραίει, μια παιδεία που υπολειτουργεί, δημόσιων υποδομών που διαλύονται, εργασιακών δικαιωμάτων που καταπατούνται, πραγματικού εισοδήματο που μειώνεται, υποστηρίζει με ανάρτησή του στα social media ο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη. Υποστηρίζοντα ότι του μήνε που έρχονται ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει το βηματισμό του και με τη ριζική στελεχειακή του ανανέωση θα αποτελέσει την προοδευτική πρόταση αυτοδύναμης κυβέρνηση. Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη για την αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία από τη Standard Poor's, χαρακτηρίζοντά την ω μια πολλάκια ανακοίνωση που προσπαθεί να υποβαθμίσει μια ακόμα εξαιρετικά σημαντική επιτυχία τη χώρα μα. Ενώ ο Υπουργό Επικρατεία Μάκη Βορύδη έκανε λόγο για ξεκάθαρη και προφανή αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάνε για την φτωχοποίηση τη χώρα. Και του πληθυσμού και των Ελλήνων. Ε, είναι αυτό που λέμε εκτό τόπου και χρόνου. Αυτή η προσέγγιση είναι αυτή που απορρίπτει συστηματικά πια ο ελληνικό λαό. Ο οίκο Standard Poor's είναι ο δεύτερο από του τέσσερι μεγάλου οίκου αξιολόγηση, του οποίου λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που προχώρησε στην κίνηση αυτή, καθώ είχε προηγηθεί στι 8 Σεπτεμβρίου ο καναδικό οίκο DBRS. Στην ανακοίνωσή του, ο οίκο αξιολόγηση έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσίων οικονομικών τη Ελλάδα χάρη στι προσπάθειε δημοσιονομική προσαρμογή, ενώ σημειώνει ότι από την κρίση χρέου τη περίοδου 2009-2015 έγινε σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των οικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών τη Ελλάδα το δεύτερο προειδοποιητικό καμπανάκι προ όλου όσου δεν στηρίζουν την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώ θα μείνουν εκτό ψηφοδελτίου, έστειλε ο Στέφανο Κασελάκη από την Αμερική την ίδια ώρα. Η διαγραφή του Στέφανο Τζουμάκα προκάλεσε νέο ρήγμα στην Κουμουνδούρου με στελέχη του να κάνουν λόγο για απαράδεκτε ενέργειε τη ηγεσία και πολλού από αυτού να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Κουμουνδούρου. Στέφανο Κασελάκη, όπω όλα δείχνουν, πήρε το όπλο του, αλλά η εσωκομματική του αντίπαλη τα μπαζούκα, μετά την απόφασή του να προχωρήσει στη διαγραφή του Στέφανο Τζουμάκα από το κόμμα. Ενώ οι έω τώρα σκληρέ αντιπαραθέσει φαίνεται ότι εξελίσσονται σε ανοιχτό πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά στελέχη να μιλούν πλέον ανοιχτά για πορεία διάσπαση. Με στην άποψή του. Τι εκλογέ, εγώ τι Μετά την ανάρτηση Κασελάκη για τη διαγραφή του, ο Στέφανο Τζουμάκα σήκωσε το γάντι, λέγοντα σε δήλωσή του πω όσοι δεν έχουν Αρχέ παίζουν διπλά παιχνίδια. Στη δήλωσή του, ο Στέφανο Τζουμάκα τονίζει: Όσοι ιστορικά έχουν προβεί σε μεθοδεύσει επικράτηση μηχανισμών και έχουν ασκήσει πολιτικέ χωρί αρχέ, έχουν υποστεί την απαξίωση από τι προοδευτικέ και αριστερέ δυνάμει. Τι απόψει μου τι έχω διατυπώσει τόσο στι δημόσιε παρουσίε μου με την υποψηφιότητα για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στην τελευταία σύνοδο τη Πολιτική Γραμματεία ότι δηλαδή το κόμμα διέρχεται κρίση ηγεσία και πολιτική συνοχή. Και εξ αυτού του λόγου είναι γνωστέ οι μεθοδεύσει τη διαπλοκή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια είναι γνωστοί. Στην παρούσα υπόθεση συγκρούνται όντω δύο κόσμοι. Έχουμε αποδείξει έμπρακτα και με συνέπειε ποιοι έχουμε αγωνιστεί για αξίε και πολιτικέ νίκη και ποιοι είναι οι εκφραστέ μεθοδεύσεων πολιτικών ήτας και εκφυλισμού οι πολίτε μα κρίνουν, λέει χαρακτηριστικά ο Στέφανο Τζουμάκα, απαντώντα τη διαγραφή του από τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Να εκμεύουμε την ε, σοφία από τη βάση. η ιδέα ότι μερικά όργανα ξέρουν καλύτερα από τη βάση είναι το πιο αλαζονικό, ελιτίστικο πράγμα που μπορεί κανεί να λέει. Εντάξει, τα όργανα πρέπει να υπηρετούν τη βάση. Την απόφαση του Στέφανου Κασελάκη για παραπομπή του Στέφανου Τζουμάκα στα αρμόδια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να διαγραφεί σχολεία σαν τόσο η Νίκο Φίλη, όσο και η Ομπρέλα. Ο Νίκο Φίλη, σε υψηλού μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ανέφερε πω είναι απαράδεκτη η ενέργεια του Στέφανου Κασελάκη. Όπω σημείωσε με ανάρτηση από το Μαϊάμι, ο κύριο Κασελάκη δείχνει πω εννοεί την περιβόητη, αδιαμεσολάβητη εκπροσώπηση των μελών του κόμματο. Δείχνει επίση πω εννοεί το συνέδριο, τη διεξαγωγή του οποίου συνεχώ αναβάλλει με διαγραφές διαφωνούντων, για να καταλήξει πως είναι χρέος όλων μας να στηρίξουμε το Στέφανο Τζουμάκα και να μην επιτρέψουμε τον περαιτέρω εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί το καλύτερο δώρο στην κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Από την πλευρά της η Ομπρέλα είπε ότι ο κύριος Κασελάκης για μία ακόμη φορά ακολουθεί την αντίστροφη φορά των πραγμάτων σε σχέση με τα όσα προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης αντί να είναι νοτικός, βγήκε στις πρώτες δημόσιες του δηλώσεις και εγκάλεσε εκείνα τα, 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 πολιτικά στελέχη τα οποία έκαναν πράξη τη νίκη της αριστεράς. Οι αναφορές όμως του Πάνου Σκουρλέτη στο πρόσωπο του Παύλου Πολάκη κατηγορώντας τον για αντιεπιστημονικέ απόψεις στον καιρό της πανδημίας έφεραν την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη που με ανάρτησή του αποκάλεσε τον Πάνο Σκουρλέτη άσχετο και ανεπάγγελτο. Οι Κουμουνδούρου, σχολιάζοντα τώρα τα όσα έγραψε ο κύριο Φίλη, ανέφερε ότι μάλλον ο κύριο Φίλη δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε την αναφορά του Στέφανου Τζου στο Sky ότι έχει εγκατασταθεί η ολιγαρχία και η διαπλοκή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στρεφόμενο ευθέω συνολικά εναντίον του κόμματο και των μελών του. Προσθέτοντα ότι εάν ο Νίκο Φίλη ή οποιοδήποτε άλλο τέλεχο ή μέλο του ΣΥΡΙΖΑ συμμερίζεται τη συγκεκριμένη αναφορά του Στέφανου Τζουμάκα, τίθεται το ερώτημα γιατί παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανέναν δεν ενδιαφέρει πόσο τρώγονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα του πρότεινα να συνεργαστούν. Δεν υπάρχουν ελίτ μέσα στο κόμμα. Συμφωνώ με την κυρία Βιέρη, τον ισοτομεάρχη άμυνα του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη. Θα ακολουθήσουν άλλε διαγραφέ ή όχι, εξαρτάται από το πώ θα συμπεριφερθούν ε, όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν διαφορετικέ απόψει. Εάν ξεπεράσουν τα όρια, όπω έγινε με τον κύριο Ντζουμάκα, ο οποίο πλέον ξεπέρασε από τα όρια τη πολιτική κριτική, άρχισε να κάνει. Κακόβολη κριτική κατά κάποιο τρόπο ε, μπορεί να προκύψουν και, και, και άλλε. Ο Στέφανο Κασελάκη είναι φίλο μου, αλλά τα πράγματα έχουν ξεφύγει. τον ίδιο διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Τσίπρα. Ο Στέφανο Τζουμάκα ήταν και είναι δηλαδή, φίλο. Ε, νομίζω ήδη ήδη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών mm -hmm. είχε λίγο ξεφύγει. Ο ευκλήρη τσακαλώτο από την πλευρά του με ανάρτησή του στο Facebook αναρωτιέται με ηρωνικό τρόπο πώ κάποιο θέτει αυτόν εκτό κόμματο και πώ ταυτόχρονα παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογία, τονίζοντα πω δυσκολεύομαι να κατανοήσω πώ τα δύο μπορούν να ισχύσουν την ίδια στιγμή. Και μέσα σε αυτό το κλίμα πληθαίνουν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για μαζικές αποχωρήσεις τελεχών, τόσο προσώπων που έχουν μεγάλη θητεία στα καθοδηγητικά όργανα και υπηρέτησαν σε υπουργικέ θέσει επικυβερνήσεως Τσίπρα, αλλά και μελών στα ράφια των σούπερ μάρκετ ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα πρώτα ταμπελάκια που υποδηλώνουν μείωση τιμών άνω του 5%. Αφορούν κυρίως γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, καθώς στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η έκπτωση στην τιμή να εμφανίζεται σε πάνω από 500 προϊόντα. Αυξάνονται συνεχώ οι προμηθευτέ προϊόντων που ανταποκρίνονται θετικά στην πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξη για μόνιμη μείωση τη τιμή σε προϊόντα ευρεία κατανάλωση και με δέλεαρ την προβολή του σε ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ήδη ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για περισσότερου από 50 κωδικού. Οι εκτό αυτέ θα έρχονται να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με τι υφιστάμενε εκτόσει με στο κατάστημα. Σε πρώτη φάση, οι μόνιμε εκτόσει αφορούν σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Η τα εγώ νομίζω πω είναι πιο ακριβά. Η ειδική σήμανση μειωμένη τιμή έχει όμω τοποθετηθεί σε μόλι μία λυσίδα σούπερ μάρκετ και για 18 κωδικού μεγάλη γαλακτοβιομηχανία, από του οποίου οι 12 αφορούν σε γάλατα και οι υπόλοιποι 6 σε δυριά. Θέλαμε και εμεί να συμβάλλουμε για να βοηθήσουμε όλου του καταναλωτέ, παρόλο που τα περιθώρια είναι πάρα πολύ μικρά. Εφόσον δεν υπήρχε αυτή η αύξηση των επιτοκίων, σίγουρα θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερε μειώσει που τώρα είναι από 5,1-5,2% έω και 7,5%. Το μέτρο της μειωμένη τιμή για τουλάχιστον 6 μήνες στοχεύει να βάλει φρένο στην ακρίβεια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η αύξηση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ για το πρώτο εξάμηνο αποδίδεται στις ανατιμήσεις και όχι στην αύξηση των πωλήσεων. Κάθε μέρα βλέπουμε άνοδο στις τιμές. Οι τιμές είναι την κούρσα των ανατιμήσεων οδήγησαν τα καθαριστικά, τα απορριπαντικά, τα γαλακτοκομικά αλλά και τα υλικά μαγειρική. Καταρακτώδεις βροχές και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν τις ακτές της Βαλτικής θάλασσας στη Βόρεια Γερμανία με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Καταρακτώδεις είναι όμως και οι ισχυροί άνεμοι. Σαρώνουν μια μεγάλη ζώνη από τη Βόρεια Ιλλανδία μέχρι τη Βόρεια Βρετανία. Η Σκοτία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι ασυνήθιστες έντασεις βροχέ θα συνεχιστούν. Μια γυναίκα 57 ετών βρέθηκε νεκρή σε ποταμό στην παράκτια περιοχή Άγκους. Μεταξύ μεταξύ και Αμπερτίν, ενώ στη ένα άντρα 56 χρονών σκοτώθηκε όταν δέντρο λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του. Η καταιγίδα Μπαμπέτ κατευθύνεται τώρα προ τι σκανδιναβικέ χώρε. Με μία ανάρτησή τη, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, η πρωθυπουργό τη Ιταλία Τζόρτζια Μελώνη ανακοίνωσε το τέλο τη σχέση τη με τον δημοσιογράφο Ανδρέα Τζιαμπ... Τζιαμπρούρο. Έτσι ήταν το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί σε χιδέα και άκρο εξαιστικά σχόλια και ανήθικε προτάσει σε γυναίκε συναδέρφου του. Η σχέση μου με τον Ανδρέα Τζαπρούνο, η οποία κράτησε σχεδόν 10 χρόνια, τελειώνει εδώ. Τον ευχαριστώ για τα υπέροχα χρόνια που περάσαμε μαζί, για τις δυσκολίες που περάσαμε και για το ότι μου έδωσε το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, που είναι η κόρη μας, Τζινέβρα. Με αυτή την ανάρτηση, η Πρωθυπουργό τη Ιταλία, Τζόρτζια Μελώνη, ανακοίνωσε το χωρισμό τη από το σύντροφό τη. Η σταγόνα που, όπω όλα δείχνουν, ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ένα βίντεο που μετέδωσε γνωστή σατυρική εκπομπή τη Ιταλική τηλεόραση από τα διαλύματα του προγράμματο που παρουσιάζει ο δημοσιογράφο και πλέον πρώην σύντροφος της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελώνη, τα οποία στην κυριολεξία τον έκαψαν. Ο Ανδρέα Τσαμπρούνο εμφανίζεται ασυγκράτητος να παρενοχλεί συνάδερφό του και να κάνει μέχρι και άσεμνες κινήσεις. Η σεξιστική συμπεριφορά του συντρόφου της Τζόρτζια Μελώνη είχε απασχολεί στην κοινή γνώμη και στο παρελθόν με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας να καλείται να δώσει εξηγήσεις. Όπως όταν ο Ανδρέα Τσιαμπρούνο είχε υποστηρίξει ούτε λίγο το πολύ ότι για να προστατευτούν οι γυναίκες από τους βιαστές θα πρέπει να μην μεθάνε. Τότε η Μελώνη είχε προσπαθήσει να τον υπερασπιστεί. parole <εδοχή> Purtroppo gli stupratori esistono. Μετά όμω και από τα τελευταία αποκαλυπτικά βίντεο, ο Τσιαμπρούνο ελέγχεται πλέον για παραβίαση εταιρικού ηθικού κώδικα από το τηλεοπτικό δίκτυο Mediaset, όπου είναι παρουσιαστή και ανήκει στην οικογένεια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Και εδώ κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μα, bluskytv.gr. σα βράδυ.